Ο κύριος Γιάννης Πυρίδης που κάθεται εδώ δίπλα μου είναι εκπρόσωπος της Ευξήνου Λέσχης από το Λιμαΐδες, είναι υπεύθυνος του καλλιτεχνικού τμήματος και λατρεύει τους ποντίους. Από ό,τι κατάλαβα. Και θα μιλήσει μαζί μας ο κύριος Πυρίδης. Πέστε μας όμως, ο κύριος Παπαδόπουλος, τι θέλει εκεί με την παρέα. Είναι καινούριο στο γκρουπ σας. Έχουμε σκοπό να τον πάρω. Να χορέψει την άλλη φορά, θα χορέψει και εκείνος. Εγώ θα έλεγα τώρα να χορέψει. Τους τίτλους σου. Μπορώ να χορέψω, να σου πω... Τους τίτλους μας. Δεν έχει το κουστούμι. Ναι, άκουσε τους τίτλους μας. Όχι, η Σάσα που είχε. Λοιπόν, ο πεθερός μου είναι επίτιμος πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Θεσσαλονίκης. Ένα. Η μάνα μου είναι Πόντια. Δύο. Αυτά τα παιδιά είναι σαν αδέρφια μου. Επομένως, είναι εντάξει. Πολύ καλά είσαι. Εδώ είναι η θέση. Θα μείνεις εκεί, λες. Και ο Πιλάτος. Και τον βαθμό προκαταβολικά. Και ο Πιλάτος ήταν Πόντιος. Μπράβο, άλλο καλαμπούι. Κύριε Σπυρίδη, τι να πούμε για τους χορούς σας. Έχουμε πει πολλές φορές πόσο όμορφοι είναι και τώρα πόσο πολύ ωραία χορέψαν τα παιδιά. Πώς έχετε συγκεντρώσει έτσι αυτούς τους καλούς χορευτάς? Αυτοί είναι τα παιδιά τα δικά μου. Ας το πούμε έτσι. Ναι, γιατί παιδιά σου βέβαια δεν είναι. Ναι, όταν χόρευα στην Ευξήνου Λέσχη της Θεσσαλονίκης και μικρά αυτά, χορέψαμε, είδαν, ενθουσιάστηκαν και θέλησαν να το μάθουν το χώρο. Τους το έμαθα. Αυτοί τώρα είναι χωροδιδάσκαλοι σε άλλες ηλικίες από 5, ναι. 8, 15, 20 χρόνων. Δηλαδή αυτοί είναι παλαιοί, οι οποίοι έχουν αφήσει εδώ και 8 χρόνια. Σαν γκρουπ να χορέψουν. Μάλιστα. Χοροδιδασκαλοί είναι, σαν γκρουπ. Ναι. Και μετά, αφού είδαμε και ορισμένες εκπομπές ποντιακές από εδώ από την εκπομπή σας, είπαμε να μαζευτούμε, ναι. Να πάμε να παρουσιάσουμε τον πυρίχιο χορό του Πλάτωνα, διότι αυτό που είδατε είναι ο πυρίχιος χορός του Πλάτωνα. Δηλαδή, του Πλάτωνα τι. Και πώς λέγεται. Ο πυρίχιος χορός είναι δύο ειδών. Είναι ο πυρίχιος χορός του Ξενοφόντα, που χορεύεται αναδύο με τα μαχαίρια, ο χορός των μαχαιριών, και ο πυρίχιος χορός του Πλάτων, έτσι όπως τον... Γιατί τρεις δηλαδή, ο Πλάτων, ο Θουκυδίδης και ο Λουκιανός περιγράφουν με τον χορό αυτό. Ναι. Και μερικοί άλλοι συγγραφείς. Από τις μαρτυρίες που, και από τα κείμενα, αυτό που χορέψανε τα παιδιά της Ευξήνου Λέσχης Πολεμαΐδες είναι ο χορός του Πλάτωνα. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό και ήρθαμε και στην εκπομπή σας, πιστεύοντας να διευκρινίσουμε ή να συμπληρώσουμε ή να πούμε κάτι γύρω από αυτό το χορό που... Γιατί στο παρελθόν είχαν γίνει και κάτι παρεξηγήσεις. Άλλος τον εξηγούσε αλλιώς, άλλος τον περιέγραφε αλλιώς. Λοιπόν, η εξήγηση είναι αυτή που μας δίνεται. Βεβαίως, είναι από αυτά, από τα στοιχεία τα έχω πάρει από μια εργασία του ενός φιλόλογου και θεολόγου, του Δημήτρη του Αθανασιάδη. Ναι. Αν με ακούει, ας με συγχωρέσει, διότι συμβουλεύτηκα το... Γιατί, θα χαρίσει, γιατί. Δεν ξέρω. Πάντως, μια πολύ καλή μελέτη και έρευνα πάνω σε αυτό το χώρο. Ο Πλάτων λέει ότι ο χώρος αυτός, αν ξεκινήσουμε πρώτα να κάνουμε μια ανάλυση, έτσι, όχι σε έκταση, λίγα πράγματα. Είναι πανάρχιος πολεμικός χορός. Καλά, ναι, αυτό είναι γνωστό. Γνωστό. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι ήταν επινόηση της θεάς Αθηνάς και των Διοσκούρων. Πολλοί άλλοι πίστευαν ότι για πρώτη φορά το χόρεψε στην Αθήνα ο Θαλίτας από την Κρήτη, το 620 π.Χ. Ο Αριστοφάνης στις Κωμωδίες του αναφέρει σαν πρώτον χορευτή τον Κινησία, που ήταν και ποιητής διθυράμβων, αλλά και χοροδιδάσκαλος του Πυρηχείου. Υπάρχουν για την ονομασία του χορού. Θέλω να βλέπω και. Για την ονομασία του χορού υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Πολλοί πίστευαν, από αρχαία κείμενα φυσικά, ότι το χορό, το όνομά του, ο χορός τον πήρε από τον Πύριχο, κάποιον ήρωα της Κρήτης. Ο Στράβων, ο γεωγράφος Στράβων που κατάγεται και από την Αμάσια του Πόντου, λέει ότι ο χορός αυτός πήρε το όνομά του από τον Νεοπτόλεμο, τον γιο του Αχιλλέα, και τον χόρεψε για πρώτη φορά γύρω από το πτώμα του Πάτροκλου.
Και επειδή έλεγε το και πυρός, πήρε αυτή την ονομασία και είναι και η επίκρα. Η ορθογραφία. Ναι. Και πήρε και αυτή την μαρτυρία, και η οποία είναι και μάλλον η πιο ισχυρότερη από τις άλλες, τη λέει και ο Λουκιανός. Και ο Λουκιανός αναφέρεται πάνω σε αυτή την εκδοχή, ας την πούμε. Αυτός ο χορός, και ο Παπαρεγώ και ο Παπαμιχαλόπουλος που πήγε στον Πόντο το 1903 και τον είδε το χορό αυτό, τον περιγράφει ακριβώς αυτά που είδατε, επειδή δεν παίρνει ο χρόνος, και με τις ίδιες αυτές στολές, τις εθνικές στολές. Λοιπόν, και λέγονται ζύπικες. Αν μου δίνατε την ευκαιρία να τονίσω δύο λέξεις ή πέντε λέξεις ακόμα για την ιστορία του Ποντιακού, την ποντιακή ιστορία, η οποία έχει απαράμιλες σελίδες ανδρισμού, ηρωισμών και αυταπάρνησης. Πλην όμως ο Παπαρεγόπουλος αφιέρωσε μόνο μια μισή σελίδα στην ιστορία. Λαοί που ξεχνούν την ιστορία και την ταυτότητά τους χάνονται. Οι Πόντιοι δεν την ξέχασαν την ιστορία τους. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Μισό λεπτό. Ναι. Και διεκδικούν από την εθνική ταυτότητα την ελληνική ένα μεγάλο κομμάτι. Διότι είναι 2 εκατομμύρια λαός τώρα, και διατήρησε μέσα από την τρισχελιετή ιστορία του, κάτω από συνθήκες δυσκολότατες, τις περιγράφει πολύ ωραία ο Βασίλης Οσφυρόερας, ο εφηγητής του Πανεπιστημίου της Φιλανδίας. Κοιτάξτε, δείτε, δύο λεπτά θα σας πω. Έχετε απόλυτα δίκιο. Οι Πόντιοι έζησαν κάτω από σκληρότατες συνθήκες και διατήρησαν την ελληνικότητά τους. Αλλά η Ελλάδα είναι δυστυχώς η χώρα των ηρώων. Όλα τα μέρη της Ελλάδος ζήσανε κάτω από δυσκολότατες συνθήκες. Και οι Μακεδόνες, και οι Θεσσαλοί, και οι Πειρώτες, και οι Μωραΐτες, και οι Κρητικοί. Θέλω να πω δηλαδή ότι εάν αφιερώνει ο Παπαρηγόπουλος, ξέρω εγώ, 20 σελίδες για τους Ποντίους, θα έπρεπε να αφιερώσει από άλλες τόσες για όλα τα άλλα μέρη της Ελλάδος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι περιφρόνησε την ελληνικότητα των Ποντίων. Έτσι το αντιλαμβάνω. Όχι, δεν νομίζω. Διότι υπάρχουν. Κοιτάξτε, κύριε Γρηγορίου. Δεν θα αναφέρω, επειδή δεν υπάρχει ώρα. Υπάρχουν σελίδες, υπάρχουν γεγονότα που είναι τρομακτικά σε δύναμη ψυχική. Το ξέρω. Δυστυχώς όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη. Ίσως θα πρέπει να κλείνονται σε κάποιο βιβλίο ειδικό πια για τους Ποντίους. Και να πούμε κάτι ευχάριστο στο τέλος, που δεν θα το ξέρετε. Εγώ το έμαθα τώρα τελευταία, ότι η ΕΡΤ ετοιμάζει ένα σύριαλ ποντιακό. Με θέμα και με ηθοποιούς οι οποίοι θα παίζουν όπως παρουσιάσαμε και εμείς στην εκπομπή μας μερικές φορές θέατρο. Και μάλιστα περιμένουμε και ένα πολύ ωραίο θέατρο από τη Θεσσαλονίκη τώρα να έρθει, Ποντιακό. Μάθαμε ότι ετοιμάζει κάποιο σύριαλ Ποντιακό. Και έτσι θα συνεχιστεί και αυτό που λέτε η παράδοση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΕΕ. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι άλλο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αν μπορείτε να είστε πάρα πολύ σύντομος. Ναι, ήθελα να το πω ακριβώς για αυτό το χορό. Έχουμε πει τόσα πάρα πολλά για αυτό το χορό, αλλά δεν είπαμε τι μεταχείριση δέχτηκε αυτός ο χορός από επίσημους φορείς. Βλέπουμε γυμναστάς της Ακαδημίας να διδάσκονται τον τζάδικο χορό και να αγνοούν τελείως τον Πυρίχιο. Α, όχι, εγώ νομίζω... το είχα πει και εγώ κάποτε αυτό και πήρα μια επιστολή από ένα καθηγητή της Γυμναστικής Ακαδημίας. Οι γυμναστές πλέον διδάσκονται ποντιακούς χορούς. Το εύχομαι. Ίσως ναι, δεν θυμάμαι. Πάντως, κοιτάξτε, αν ο Παπαρηγόπουλος με ρολίπτησε και είπε πολύ λίγα στην ιστορία του, εμείς όπως βλέπετε την έχουμε κάνει όλη αυτή την ιστορία, τώρα την κάναμε σύριαλ. Σας διαθέσαμε τον περισσότερο χρόνο που έχει διαθέσει ποτέ εκπομπή μας για τους Ποντίους. Η ομάδα των χορευτών ανησυχούσε πολύ για τη βαθμολογία, γιατί είναι πολύ αυστηρή με τον εαυτό τους. Από τον κύριο Παπαδόπουλο 10, την κυρία Ντάριο 10, την κυρία Σόκου 10, τον κύριο Γρηγορίου 10, τον κύριο Κατσαρό